Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Βασίλης Μαραγκάκης, είναι ταμείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Μαραγκάκη. Γεια σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σήμερα δηλαδή, εντάξει, εδώ στην Αττική ξέρουμε αύριο και μεθαύριο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα από σήμερα δεν θα υπάρχει ταξί πουθενά. Έτσι, δώστε μας μια εικόνα και για τον κόσμο που μας ακούει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα υπάρχει ταξί, γιατί έχει πάρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί μια απόφαση. Για Δευτέρα και Τρίτη 24 ώρες και συνεχίζουμε Τετάρτη και Πέμπτη. Ναι. Ναι, μας ακούτε? Αυτό... Ναι, παρακαλώ. Ναι, σας ακούω. Ναι, παρακαλώ. Άρα... Άρα σήμερα Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη σε όλη την Ελλάδα δεν θα έχει ταξί. Έχετε κάνει τόσο μεγάλη κινητοποίηση χρονικά? Πόσο καιρό έχετε να κάνει τόσο μεγάλη χρονικά κινητοποίηση? Έχουμε να κάνουμε τέτοιες κινητοποίησεις από το Ραγκούσι, από το 11. 12 χρόνια, ναι. 12 χρόνια έχουμε να κάνουμε τέτοιες κινητοποίησεις και μας ανάγκασε η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή ευνηδιαστικά, θα το πω εγώ, σε πολύ σύντομο διάστημα, να καταστρέψει όλους τους μικρομεσαίους. Πριν πάμε στο νομοσχέδιο αυτό καθεαυτό, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έχετε 24 ώρα απεργία και τη μέρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο εδώ στην Αθήνα. Αληθεύει αυτό? Αληθεύει. Μόνο το νομοσχέδιο, από πληροφορίες που έχουμε, θα ψηφιστεί την Πέμπτη. Άρα θα έχουμε και την Πέμπτη. Η Ομοσπονδία έχει και την Πέμπτη. Έχει 2 48 ώρες. Λοιπόν, τώρα ερώτημα σας κάνω εγώ. Λέτε ότι σας καταστρέφει η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, 1920 πόσο είπαμε είναι το μήνα? Είναι 800, περίπου 800 ευρώ το μήνα, σωστά? Ένας ιδιοκτήτης ταξί δεν βγάζει 800 ευρώ το μήνα κέρδος? Όχι, δεν τα βγάζει. Έχει πολλές ανισότητες το ταξί. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή έχει μια άδεια που στην Αθήνα εδώ μπορεί να την έχει αγοράσει και 200.000 ευρώ και την έχει δώσει και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ για το αυτοκίνητό του, για να βγάζει λιγότερα από 800 ευρώ το μήνα. Στην Αθήνα μπορεί να βγάζει 500-600 ευρώ. Δεν του μένουν αυτά τα λεφτά. Έχουμε τόσο πολλά τα έξοδα. Είναι τόσο πολλά τα έξοδα που δεν μένουν αυτά τα λεφτά. Στην περιφέρεια όμως είναι πολύ διαφορετικά. Στην περιφέρεια ένα ταξί μπορεί να μην κάνει και σε φταί. Ναι. Πολλές άδειες θα πάνε και θα κατατεθούν στις περιφέρειες, στις νομαρχίες. Φέρνει τον κλάδο σε αφανισμό. Να ρωτήσω κάτι. Είδα τους επίσημους καταλόγους και το λέω εγώ που υπερασπίζω όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που γίνονται, γιατί το θεωρώ σωστό, αλλά είδα ότι το ποσό που πληρώνει ο κλάδος είναι 307,7 ευρώ το μήνα. Ότι ναι. Αυτό είναι το κέρδος. Αυτό είναι το κέρδος. Νομίζω ότι δεν μπορεί να πεις ότι έχει κέρδος ένα ταξί 307. Να πούμε ότι δεν έχουν αφορολόγητο καθόλου ελεύθερες επαγγελματίες. Να πούμε μια σειρά πράγματα να τα πούμε. Αλλά 307 ευρώ το μήνα κέρδος ένα ταξί δεν μπορεί να γίνει. Να συμπληρώσουμε ότι δίνουν ένα σκασμό λεφτά πληρώνοντας καύσιμα στον προϋπολογισμό του κράτους. Γιατί η φορολογία των καυσίμων είναι τεράστια και η συμμετοχή των επαγγελματιών γενικά, έτσι, οδηγών και ιδιοκτητών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για πέστε μας. Δεν μένουν αυτά τα χρήματα. Δυστυχώς, γιατί εμείς πληρώνουμε καθημερινά φόρους. Πληρώνουμε φόρους στα ανταλλακτικά, πληρώνουμε φόρους στα καύσιμα, στα συνεργεία. Παντού δεν μας μένει, δηλαδή δεν μας μένει σχεδόν τίποτα. Αυτά δεν μπαίνουν στα έξοδα μιας επιχείρησης, ενός ελεύθερου επαγγελματία. Αυτό λέω. Μπαίνουν στα έξοδα, αλλά εμείς πληρώνουμε άμεσα φόρους κάψιμα. Κάθε μέρα θέλει το κάθε ταξί, η κάθε βάρδια 30 ευρώ κάψιμα. Έχει πληρώνει τους φόρους τους. Πληρώνουμε στα ανταλλακτικά φόρους, πληρώνουμε στα λάδια, πληρώνουμε στα συνεργεία. Μέχρι που θα πληρώνει αυτός ο κλάδος φόρους? Σε τι? Ναι, τώρα τι να σας πω. Δεν πρέπει και εμείς να πάμε 5 ευρώ στο σπίτι μας να ζήσουμε την οικογένειά μας? Κοιτάξτε να πω κάτι. Λέτε ότι έτσι όπως είναι το πράγμα, αν ισχύσει, λέτε ότι δεν θα βγαίνετε, θα δυσκολεύεστε πάρα πολύ. Γιατί προφανώς, επειδή σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις στα περισσότερα ταξί, κυκλοφορεί και χρήμα το οποίο δεν κόβεται σε απόδειξη ποτέ. Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω όπως λέτε, ότι αν σας βάλουν στη διαδικασία αυτή, δεν θα βγαίνετε. Αυτό μας λέτε. Στα ταξί υπάρχουν αποδείξεις και είναι υποχρεωμένος ο ταξιτζής να δώσει την απόδειξη στον πελάτη. Ναι. Ο πελάτης να τη ζητάει. Αν δεν του δίνει την απόδειξη, ναι, να μην πληρώνει. Ναι. Ναι. Είναι υποχρεωμένος να του δώσει την απόδειξη. Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε. Λέω και το λέω προς το υπερβατικό κενό. Ναι. Αν δεν του δώσει ο ταξιτζής απόδειξη, δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Να σας ρωτήσω, από την 1η του Γενάρη θα μπουν υποχρεωτικά πώς, Θα μπουν υποχρεωτικά πώς, όταν θα έρθει και εμάς η ώρα μας. Ναι. Θα μπουν στα καταστήματα, θα μπουν και σε εμάς. Τους πρώτους μήνες του 24. Ναι, ναι. Στο πρώτο εξάμηνο, λογικά. Αν δεν πάρει πάλι αναβολή, γιατί έχει πάρει ήδη μια-δύο αναβολές αυτό. Τελευταία φορά την πήρε το Μάρτιο. Ο κόσμος χρησιμοποιεί κάρτες στα ταξί, όσα έχουν τη δυνατότητα να έχουν. Γιατί υπάρχουν ταξί που χρησιμοποιεί πολύ λίγο. Ναι, εδώ στην Αθήνα έχει ένα μεγάλο πέρα 30%, μπορώ να σας πω, και παρασάτα. Στην περιφέρεια δεν έχει, στην επαρχία δεν έχει λέτε. Δεν το ξέρω στην επαρχία, αν έχει και τόσο τα 100, αλλά έχει και η επαρχία. Ναι. Δεν χρησιμοποιεί κάρτα. Έχει μάθει δυστυχώς ο Έλληνας με το μετρητό. Πόσο κάνει μια άδεια τώρα στην Αθήνα, εγώ το θέλω να ζητήσω τελευταία Φυστούμε. Στην Αθήνα. Είχε φτάσει κάποτε να κάνει 200-250.000 μια άδεια, τώρα πόσο κάνει μια άδεια? Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο κάνει μια άδεια, είναι προσφορά και ζήτηση. Εντάξει, αυτό σας λέω. Κάθε περίοδος είναι διαφορετική. Σήμερα λοιπόν, αυτή την περίοδο λοιπόν, πόσο είναι? Επί Αυγούστου είχε φτάσει μια άδεια και 30.000 ευρώ. Αυτό το θυμάμαι καλά. Τώρα πόσο έχει περίπου? Τώρα δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πόσο έχει. Τώρα δεν γνωρίζετε εσείς πόσο έχει μια άδεια. Σήμερα μπορεί να έχει 10 δραχμές, αύριο μπορεί να έχει 7. Δεν μου απαντάτε για το σήμερα όμως, δεν θέλετε. Εντάξει, το σέβομαι. Εντάξει, απλώς ξέρετε πολύ καλά ποσά. Απλώς δεν θέλετε να πείτε γιατί μπορεί να αύριο να είναι άλλη, όπως λέτε κι εσείς. Αλλά εγώ σας ρώτησα σήμερα. Θυμάμαι πάντως. Με μεγάλη διαφορά δεν είναι σήμερα σε αυτό, δεν είναι σήμερα αύριο. Ναι. Αλλά συνήθως αυτό γίνεται με ανοχή της πολιτείας. Είναι άλλες οι τιμές που πραγματικά πληρώνουν οι άνθρωποι. Ναι, και είναι άλλο έτσι. Με ευθύνη της πολιτείας γίνεται η φοροδιαφυγή, να το πω εγώ κανονικά. Λοιπόν, κύριε Μαραγκάκη, μέχρι την 5η απεργείτε λοιπόν, την 5η ψηφίζει το νομοσχέδιο, έτσι αλλιώς θα δούμε μετά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Πρέπει όμως να σας πω, γιατί αντιδρούμε ένα παραπάνω εμείς, μας βάλει στο ίδιο σακί όλους, ναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε στάνταρ παιδιά, μας βάζει στις τριετίες, ναι. Μας βάζει στο... Ίσα δουλεύω εγώ που είμαι 60 χρονών, ίσα δουλεύει ένας που είναι 30, όχι. Εμείς δεν έχουμε σταθερή πελατεία. Ναι. Το 50% μας βάζει πάλι 11, μας φορολογεί με 11.000 ευρώ. Το 25% το ίδιο. Αυτός που έχει μία